Είναι παιδιά από τα σχολεία, κύριε Δήμαρχε. Είναι παιδιά από τα σχολεία, είναι δηλαδή παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο σχολείο, αυτά τα οποία βγήκαν στους δρόμους και γιατί κάνει. Δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα γιατί δεν το ξέρω κι εγώ, δεν φοράνε σηματάκια τα παιδιά, να. Αλλά είναι κάποια παιδιά εδώ σε τόση νεαροί οι οποίοι το κάνουν. Άλλο νεαροί αναρχικοί αντιεξουσιαστές και άλλο παιδιά από τα σχολεία, γιατί πρώτη φορά ακούω τέτοια ώρα. 10 η ώρα, παιδιά από τα σχολεία να καίνε κάτω. Ναι, καλά, δεν είναι και η πρώτη φορά. Εντάξει. Τώρα. Φαίνεται ότι εγώ το έχω ξαναδεί. Μάλιστα. Τι έκταση είναι τα επεισόδια. Το έχω δει και σε άλλες πόλεις. Κύριε Ντουρέ, τι έκταση είναι τα επεισόδια. Δεν σας άκουσα τι έκταση. Τι έκταση είναι τα επεισόδια, λέω. Κοιτάξτε, είναι σε 4-5 σημεία του κεντρικού. Του κέντρου της πόλης. Σε κάποια σημεία από την αστυνομία, μετά τη σπάρλα μου, αυτό το πράγμα γίνεται ένας κλεφτοπόλεμος. Συγγνώμη, τώρα, πού είναι αυτά τα επεισόδια, ξέρετε σε ποιους δρόμους γίνονται τα επεισόδια αυτά? Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε την περιοχή για να σας πω. Ναι, την ξέρω, καλύτερα από εσάς μπορεί. Είναι στο Κάραβο λοιπόν. Είναι στην Ιωσίου, είναι στο Κάραβο, είναι στην Ευρώπη. Πλατεία Καράβου. Είναι τρία σημεία. Στην πλατεία Καράβου. Ναι, ναι, ναι. Είναι κοντά στην. Στο κέντρο της Αμυγδαλέζας. Στην Αμυγδαλέζα, όχι, η Αμυγδαλέζα. Είναι κοντά στην Αμυγδαλέζα, αυτό ρωτάω. Όχι, όχι. Είναι στο κέντρο των Αγαντών, αυτά που γίνονται τώρα. Στην Αμυγδαλέζα είναι η ηρεμή κατάσταση. Σχολείο, μπροστά από ένα νυχτερινό σχολείο, ξεκίνησε από εκεί, το οποίο βρίσκεται στην οδό Λιωσίων. Ξεκίνησε, δεν λέω τι είναι τα παιδιά αυτά, ξεκίνησε από εκεί και μετά σε τόση μετά πέρασε στο Κάραβο. Μετά την Οδρογεφτιά. Ναι, λέω, είναι ήσυχη η κατάσταση στην Αμυγδαλέζα. Έχω λόγους που ρωτάω, κύριε Δήμαρχε. Αυτή τη στιγμή στην Αμυγδαλέζα δεν έχω εγώ εικόνα γιατί δεν είμαι εκεί. Εγώ είμαι στο κέντρο εδώ που γίνονται αυτά τα επεισόδια. Δεν έχει αναφερθεί κάτι για την Αμυγδαλέζα. Θα ρωτήσω την αστυνομία και αν θέλετε σε 2-3 λεπτά μπορώ να σας πω. Οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο, Δήμαρχε, γνωρίζετε να μας ενημερώσετε τι ακριβώς συμβαίνει στο θέμα της κατάσβεσης, της επέμβασης από την αστυνομία? Εντάξει, κοιτάξτε, επέμβαση υπάρχει. Δεν είναι πολλά τα, δεν είναι πολλά τα πολύ νεαροί οι οποίοι κάνουν αυτά τα. Είναι λίγοι, δεν είναι πάρα πολύ. Και τη ελέγχει η αστυνομία. Αλλά δεν μπορεί να του ελέγξει με πολλά γρήγορα τη συνεχόμενη ροή. Υπάρχει δηλαδή ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Κύριε Γκόρε, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην κυρία Ελένη, η οποία είναι κάτοικος Μενιδή. Καλησπέρα σας. Κυρία Ελένη, μας ακούτε? Καλησπέρα σας. Τι συμβαίνει τώρα, εσείς τι βλέπετε, τι. Ναι, σας ακούω. Εσείς τι βλέπετε, εσείς πού είστε καταρχάς? Εγώ μιλάω. Ναι, κυρία Ελένη, παρακαλώ. Ναι. Μας ακούτε? Ναι. Πείτε μας λοιπόν. Ναι, σας ακούω κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα. Χαμηλώστε την τηλεόραση παρακαλώ πολύ για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Παρακαλώ. Καλησπέρα σου. Καλησπέρα. Ναι. Κύριε Παυλόπουλε, με ακούτε τώρα? Ναι, πολύ καλά. Ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Ντούρος που μίλησε τώρα. Ναι. Φαντάζομαι ότι δεν έχει δει την έκταση των επεισοδίων που είδα εγώ μπροστά στα μάτια μου. Ερχόμουν από το Τριάσιο. Ναι. Με ακούτε? Πολύ καλά. Ωραία. Δεν είναι παιδιά του σχολείου που είπε ο κύριο Ντούρο, που ρωτήσατε τον κύριο Ντούρο. Ναι. Αλλά. Αλλά. Είναι κανονικοί κουκουλοφόροι. Πετάνε μάρμαρα, πέτρες και εκατοντάδες μολότοφ. Σε ποιο σημείο του Μενιδίου, κύριε Ελένη? Εκατοντάδες μπουκάλια, θα σας εξηγήσω που από πού. Ναι, αλλά χαμηλώστε την τηλεόραση, θα συνεννοηθούμε. Παρακαλώ πολύ, γιατί κάνει αντίλαλο. Χαμηλώστε την τηλεόραση. Ναι, με ακούτε τώρα? Ναι, σας ακούμε. Πείτε μας όμως. Ναι, την έπληξα τελείως, κύριε Παυλόπουλε. Ελάτε, πείτε μας. Ερχόμουν από το Θριάσιο. Ναι. Και ακριβώς εκεί που ξεκινάει η οδός, που τελειώνει η οδός Λιωσίων, ναι.
υπάρχει μια κλούβα των Μάτιο η οποία είχε κλείσει τον δρόμο και μας έστελνε πίσω. Μάλιστα. Έκανα το κύκλο, γύρισα από πίσω, από την πίσω πλευρά. Έκαιγαν τα πάντα, καίνε τα πάντα, δεν έκαιγαν, καίνε τα πάντα στο Μενίδη. Ναι. Όχι εκατομμύρια, εκατοντάδες μπουκάλια γυάλινα και εκατοντάδες μολότοφ. Πόσοι είναι δηλαδή, παιδιά, έχετε εικόνα? Με ακούτε? Είναι το... Σας ακούμε, κυρία Ελένη μου. Είναι τόσοι πολλοί. Ρίχνανε τις μολότοφ πάνω στους αστυνομικούς, κύριε Παυλόπουλε. Μάλιστα. Οι αστυνομικοί είναι πάρα πολύ λίγοι να αντιμετωπίσουν αυτά τα άτομα. Και δεν είναι λίγα τα άτομα που είπε ο κύριος Ντούρος. Ήμουνα εκεί, ήμουνα στα εκτόπια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπαιρίζουμε την κυρία Σκόνδρα, Σημεία Σκόνδρα, την βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Βαρβάρα Ανεμοδουλάτη.